Σε μια σημαντική εξέλιξη, ο επικεφαλής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας, SSU, Βασίλ Μαλιούκ, παραδέχτηκε ανοιχτά τη συμμετοχή της Ουκρανίας στην επίθεση με μια επανδρωμένο σκάφος επιφανείας USV και ρωσικό τάνκερ και ρωσικό αποβατικό. Αναφερόμενες επιθέσεις μέσω του καναλιού της υπηρεσίας στο Telegram, ο Μάλιουκ τις χαρακτήρισε απολύτως λογικές και εντελώς νόμιμες. Κάθε έκρηξη που συμβαίνει στα ρωσικά πλοία ή στη γέφυρα της Κρυμαίας είναι ένα απολύτως λογικό και αποτελεσματικό βήμα σε σχέση με τον εχθρό. Επιπλέον, τέτοιες ειδικές επιχειρήσεις διεξάγονται στα χωρικά έδατα της Ουκρανίας και είναι απολύτως νόμιμες, δήλωσε ο Μάλιουκ. Σύμφωνα με τον Ουκρανό αξιωματούχο, υπάρχει μόνο μία επιλογή για να σταματήσουν τέτοιες επιθέσεις. Να εγκαταλείψει η Ρωσία τα χωρικά ύδατα και τα εδάφη της Ουκρανίας. Και όσο πιο γρήγορα το κάνουν, τόσο καλύτερα θα είναι για αυτούς, συμπλήρωσε. Τα σχόλια του Μάλιουκ έρχονται μετά από ειδική επιχείρηση που διεξήχθη από κοινού από την Υπηρεσία Ασφαλείας και το Ουκρανικό Ναυτικό. Κατά τη διάρκεια αυτής της επιχείρησης, ένα ντρόουν επιφανείας που μετέφερε 450 κιλά TNT χτύπησε επιτυχώς ρωσικό πετρελαιοφόρο που μετέφερε καύσιμα για τα ρωσικά στρατεύματα. Το Σάββατο 5 Αυγούστου, Ρώσοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι άκουσαν τις εκρήξεις στο Κέρτς και εξέφρασαν ανησυχίες για πιθανή επίθεση στη γέφυρα της Κρυμαίας. Αργότερα, οι Moscow Times αποκάλυψαν μέσω Telegram ότι έγινε επίθεση με ντρόουν στα στενά του Κέρτς που μπορεί να προκάλεσε ζημιά στο ρωσικό δεξαμενόπλιο SIG. Αν και δεν είναι σύνηθε στο Κίεβο να αναλαμβάνει την ευθύνη για τέτοιες επιθέσεις, ο Υπουργός Άμυνας Ολεξέι Ρέζνικοφ δήλωσε ότι η Ουκρανία θα συνεχίσει να στοχεύει την Κρυμαία για να αποδυναμώσει τη μαχητική ικανότητα της Ρωσίας και να προστατεύσει τις ζωές των Ουκρανών. Μάλιστα, το απόγευμα της ίδιας μέρας, το Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας, στην ανάρτησή του στο Twitter, τόνισε ότι τα ύδατα και τα λιμάνια της Ουκρανίας δεν είναι πλέον ασφαλής για τους Ρώσους. Από το 1991, η Ρωσία χρησιμοποιεί συστηματικά τα χωρικά ύδατα της Ουκρανίας για να οργανώσει ένοπλες επιθέσεις εναντίον του Γεωργιανού λαού και του λαού της Συρίας. Σήμερα τρομοκρατούν τις ειρηνικές πόλεις της Ουκρανίας και καταστρέφουν τα σιτηρά, καταδικάζοντας εκατοντάδες εκατομμύρια σε λοιμό. Ήρθε η ώρα να πούμε στους Ρώσους δολοφόνους: φτάνει. Δεν υπάρχουν πια ασφαλή νερά ή ήσυχα λιμάνια για εσάς, τη Μαύρη και την Αζωφική θάλασσα, αναφέρει σε ανάρτησή του το Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας. Πείτε μας τη γνώμη σας για την είδηση αυτή στα σχόλια κατά από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την εξέλιξη αυτή στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει στο βίντεο και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στον MSHD με ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για κάθε νέα εξέλιξη στο site μας, nmshd.gr.